του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 983. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το κάπα κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. 20 κεφάλαιο, 17 εδάφιο, πράξεις των Αποστόλων, σελίδες 983. Πέμψας δε ο Απόστολος Παύλος από τη Μιλήτου εις την Έφεσον, προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ότε ήλθον προς αυτόν είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμόν όλων των χρόνων, δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγέλω αυτά προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους. Διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους δε και Έλληνας, την εις τον Θεόν μετάνοιαν και την πίστην εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και τώρα εδώ εγώ, δεδεμένος στο πνεύμα τη πάγωση Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψη με περιμένουση. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ως να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και τη διακονία την οποία ανέλαβον παρά του Κυρίου, να διακηρύξω το Ευαγγέλιον της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθον, κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σημερινή ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλων το ποίμνιον, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησίαν του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουν συνεισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και στον λόγον της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των γιασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επεθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι στα σχρίας μου και εις τους όντας μετεμού οι χείρες αυτή υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ερθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Και αφού είπε ταύτα γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, έγινε δε πολύ κλαθμός πάντων και πέσαντες επί των τράχυλων του Παύλου κατευθύνουν αυτών, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια τον λόγο τον οποίον είπε ότι δεν θέλουν συνειδεί πλέον το πρόσωπον αυτού και προέπεμπον αυτών εις το πλοίον. Αμήν. Το έργο του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο τελείωσε. Τώρα το έργο μένει στα χέρια των αδελφών. Το έργο μένει στον κάθε έναν από τους αδελφούς ξεχωριστά, κατά το πόσο ο Θεός τους εξέλεξε, τους τοποθέτησε στην Εκκλησία και τους έδωσε αποστολή. Τους φανέρωσε την οδόν την οποία πρέπει να περπατάνε, γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν ούτε άνεργοι ούτε άεργοι, αλλά όλοι εργάζονται, δουλεύουν τον Κύριον στην υπηρεσία αυτού και της Εκκλησίας. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος
ότι όχι μόνο η αποστασία είναι πολύ εύκολη, αλλά και λύκης βαρύς πέφτουν μέσα στην Εκκλησία για να αποσπούν τους μαθητάς, να απομακρύνουν τους μαθητάς να ακολουθούν τον Χριστό και να τους αποσπούν να ακολουθούν ανθρώπους. Και μάλιστα, λαλώντας με πανουργία λόγια διεστραμμένα, πείθοντας ανθρώπους αγαθούς, πείθοντας ανθρώπους που δεν είναι στερεωμένοι ακριβώς στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, φεύγοντας, θα τολμούσα να πω ότι αφήνει μία παρακαταθήκη. Μη βλέπετε σε ανθρώπους, μη πείθεστε από ανθρώπους, έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι είσαστε εσείς ο ίδιος. Μην ελπίζετε σε ανθρώπους, μην αφήνετε το θάρρος σας σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι όλοι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, θα σας οδηγήσουν στο δικό τους δρόμο, που μπορεί για αυτούς να είναι ο σωστός, μπορεί και να μην είναι, αλλά σίγουρα για σας δεν θα είναι ο σωστός. Γιατί ο σωστός δρόμος στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά είναι τελείως διαφορετικός. Είναι αυτός τον οποίο ο Θεός προσδιορίσε προκαταβολής κόσμου, δημιουργώντας έργα αγαθά για να περπατάμε ακριβώς σε αυτά. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, στο Λόγο του Θεού, δύο προσευχές θα τολμούσα να πω, βασικές έχουν. Ο πρώτη προσευχή είναι «Κύριε, δίδαξέ με την οδόν», την οποία εγώ, όχι άλλοι, εγώ πρέπει να περιπατήσω. Και η δεύτερη είναι «Δίδαξέ με, Κύριε, να πράττω εγώ το δικό σου θέλημα που έχεις προσδιορίσει για μένα». Με αυτόν τον τρόπο μας οδηγεί ο Θεός, μας φανερώνει ο Θεός ότι ο μόνος που μπορεί να σου πει κάθε στιγμή ποια είναι η αγαθή οδός για σένα είναι ο Κύριος. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ο Κύριος σε όλους μας, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Βεβαίως υπάρχουν βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες από το Λόγο του Θεού που θα τις διαβάσουμε τώρα και τις οποίες ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη προσοχή, εξομολογούμενος, περιγράφει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου και της Μιλήτου και μέσω αυτών τους οποίους ο Θεός έχει τοποθετήσει φύλακες στην Εκκλησία προς όλους τους αδελφούς. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι τύπος όχι των πρεσβυτέρων μόνο, αλλά τύπος του ποιμνίου. Και για τον Τιμόθεο, τον νέο αυτόν αδελφό που τον αγαπάει ιδιαίτερα, σέβεται, εκτιμάει, τον προτρέπει να γίνει και αυτός τύπος του ποιμνίου. Άρα λοιπόν, την εξομολόγηση του Αποστόλου Παύλου θα την ακούσουμε σαν την εξομολόγηση όχι του Αποστόλου Παύλου που είναι, αλλά ενός αδελφού που είναι και έχει θέσει τον εαυτό του να είναι τύπος του ποιμνίου, καθώς ο ίδιος λέγει «Μιμητέ μου όλοι σας», όχι μόνο οι πρεσβύτεροι, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Άρα μιμητές του Χριστού γίνεστε. «Σεις λοιπόν εξεύρετε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «σαν τύπος του ποιμνίου,
από τις πρώτης μέρας που ήλθα ανάμεσά σας, πώς επέρασα όλο το χρόνο της ζωής μου μαζί σας. Όχι κάποια λεπτά, κάποια δευτερόλεπτα, κάποιες ώρες, κάποιες στιγμές. Πώς πέρασα όλο το χρόνο της ζωής μου μαζί σας. Πώς. Δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με πολλά δάκρυα και πειρασμούς που ο Θεός επέτρεψε να συμβαίνουν στη ζωή μου από τις επιβουλές των Ιουδαίων. Πώς πέρασα όλο το χρόνο υπηρετώντας τον Κύριο. Και πώς υπηρετούσε τον Κύριο. Ξύπνιος τον Κύριο. Κοιμόμενος υπηρετούσε τον Κύριο. Στο σπίτι του όπου έμενε υπηρετούσε τον Κύριο. Έξω στην εκκλησία παντού υπηρετούσε τον Κύριο. Τι ήταν δηλαδή? Ελευθερωμένος από τον Χριστό και από την αμαρτία και είχε δουλώσει τον εαυτό του στο Θεό. Το έργο του Κυρίου δεν είναι μόνο στην εκκλησία, ούτε κυρίως στην εκκλησία. Το έργο του Κυρίου είναι κυρίως μέσα μας. Μέσα μου εγώ δουλεύω ή δεν δουλεύω τον Κύριο. Μέσα μου στην προσωπική μου ζωή, στη μοναξιά μου, πρέπει να έχω ανάπαυση. Αλλιώς κάτι έχει σκεφτεί η καρδιά μου διαφορετική από το Λόγο του Θεού. Ο Χριστός τι λέγει? Πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι ελάτε σε μένα, μάθετε από εμού ότι εγώ μέσα μου δουλεύω τον Θεό και είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και αν το μάθετε αυτό κι εσείς, τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Δουλεύοντας τον Κύριο αναπαύεται η ψυχή μου παρά Κυρίου. Δεν δουλεύω τον Κύριο όταν κηρύττω και εκεί, αλλά είναι λίγη ώρα από το χρόνο μου. Όταν προφητεύω ελάχιστη ώρα από το χρόνο μου. Όταν υπηρετώ την εκκλησία με οποιοδήποτε τρόπο, λίγος χρόνος από το χρόνο μου. Ο Παύλος όμως δούλευε τον Κύριο όλο το χρόνο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μόνος, με παρέα, με αδερφούς, με ξένους, με όλους. Γιατί τον ενδιέφερε να έχει ανάπαυση στην ψυχή του, στην καρδιά του. Προσευχόμενος, μελετώντας, δούλευε τον Κύριο. Κοιμόμενος, δούλευε τον Κύριο. Κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Αλλά δεν μπορείς να δουλεύεις τον Κύριο παρά μόνο εν πάση ταπεινοφροσύνη και με επίγνωση ότι ο διάβολος αγωνίζεται χρησιμοποιώντας επιβουλές πονηρών ανθρώπων και πειρασμούς να σου κλέψει την ειρήνη του Θεού, να σου κλέψει το να δουλεύεις τον Κύριο και να σε οδηγήσει να δουλεύεις άλλα πράγματα που θα σου φέρουν ταραχή στη ζωή σου. Αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι σε όλη μας τη ζωή, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας, πρέπει να δουλεύουμε το Χριστό. Να μην αφήνουμε τους διαλογισμούς μας, τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας, τους φόβους μας, τις μεριμνές μας, να μην αφήνουμε τίποτα να μας χαλάει την υπηρεσία μας στο Χριστό. Και να ξεχνάμε, ποτέ να μην ξεχνάμε, ότι δεν γίνεται να είσαι δούλος Θεού εάν δεν είναι πλημμυρισμένη η ζωή σου από την επίγνωση της αδυναμίας σου, δηλαδή από την ταπεινοφροσύνη σου ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όταν σκέφτεσαι
συλλογίζεσαι, διαλογίζεσαι άλλα πράγματα, να ξέρεις ότι τότε δουλεύεις τα άλλα πράγματα. Βεβαίως είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό. Βεβαίως έχουμε δουλειά να υπηρετήσουμε την οικογένειά μας, άντρες, γυναίκες, τη δουλειά μας, το σπίτι μας, να υπηρετήσουμε την εκκλησία, να, αλλά όλα αυτά δουλεύοντες τον Κύριο. Πώς? Μέσα στο σπίτι σου, αδελφοί, θα υπηρετείς την οικογένειά σου δουλεύοντας τον Κύριο, αδελφέ μου, το ίδιο. Μέσα στη δουλειά σου θα εργάζεσαι δουλεύοντας τον Κύριο εν πάση ταπεινοφροσύνη. Την ώρα της προσευχής σου θα προσεύχεσαι δουλεύοντας τον Κύριο εν πάση ταπεινοφροσύνη. Την ώρα της μελέτης του Λόγου του Θεού θα μελετάς δουλεύοντας τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, γνωρίζοντας ότι ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για σένα, αλλά ο διάβολος πονηρές βουλές βουλεύεται για σένα. Δεύτερον, σημαντικότατο, μην κρύβεις από τον εαυτό σου αυτά που σας συμφέρουν, αλλά ούτε και από τους άλλους αυτά όχι που συμφέρουν εσένα, που συμφέρουν τους άλλους. Μπορώ δηλαδή εγώ να σας κηρύττω αυτά που με συμφέρουν, παραδείγματος χάρη, λέω και ο Θεός να με συγχωρέσει, είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να πληρώνεται ο ποιμένας, και να εξηγώ μέσα από το Λόγο του Θεού το γράφει, αλλά κηρύττω, δουλεύω όχι τον Θεό, τον εαυτό μου. Κακό παράδειγμα που έφερα, αλλά ήθελα να πω ένα χοντρό παράδειγμα. Θα δουλεύουμε τον Κύριο υπηρετώντας το συμφέρον των άλλων. Γιατί είναι πολύ καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Θα δίνεις στους ανθρώπους και θα παίρνεις από το Θεό, και αυτό είναι για το συμφέρον σου. Αυτό είναι για το συμφέρον μας. Να παίρνουμε από το Θεό δίδοντας στους ανθρώπους. Δεν απέκρυψα αυτά που συμφέρουν εσάς και δεν λογάριασα αυτά που συμφέρουν εμένα. Έτσι δουλεύεις τον Κύριο. Και δεν σταμάτησα να διαμαρτύρομαι σε όλους για τη μετάνοια στον Θεό και την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Επαναλαμβάνω, στο Θεό μετανοούμε εμπιστευόμενοι τον Ιησού Χριστόν και τα λόγια Του. Και φτάνει τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο της εξομολόγησής Του. Και τώρα εγώ είμαι δεδεμένος το πνεύμα να υπάγω στα Ιεροσόλυμα. Και δεν γνωρίζω τα μέλλοντα να συμβούν εκεί, αλλά ξέρω ότι είμαι δεμένος του πνεύματι να πάω εκεί. Και ξέρω ότι κακά θα συμβούν σε μένα αυτά εκεί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Αλλά εγώ δεν φροντίζω για τον εαυτό μου, αλλά φροντίζω να δουλεύω τον Κύριο. Τι ωραία! Αυτός είναι ο τύπος του ποιμνίου. Δεν πηγαίνει όπου θέλει, όπου του αρέσει. Δεν κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά πάντοτε ρωτάει τον Θεό, ποια είναι η αγαθή οδός για μένα, Κύριε, και περπατάει σε αυτήν. Η αγαθή οδός για σένα, Παύλο, είναι να πας στα Ιεροσόλυμα, και εκεί θα ταλαιπωρηθείς, θα καταθλιβείς, θα σε φυλακίσουν, θα σε δείρουν, θα σε κακοποιήσουν, αλλά αυτή είναι η αγαθή οδός για σένα. Η αγαθή οδός δεν είναι να πας στην Αντιόχεια, να σου ανοίξουν την καρδιά τους, την αγκαλιά τους, να σε υπηρετήσουν και να σου λένε «Κήρυξέ μας, κήρυξέ μας». Η αγαθή οδός για σένα είναι η ταλαιπωρία. Και ο Απόστολος Παύλος, που έχει μάθει να δουλεύει τον Κύριο εν πάση ταπεινοφροσύνη, δεν λογαριάζει τον εαυτό του, αλλά λογαριάζει το να δουλεύει τον Κύριο με όλη του την καρδιά.
ξέρει ότι εδώ τελειώνει το έργο του στην Έφεσο, στη Μίλτο. Ξέρει ότι από εδώ και πέρα ο Θεός θα τον πάει σε άλλους δρόμους, σε άλλες καταστάσεις. Και διαμαρτύρεται λέγοντας ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίμα όλων σας, γιατί δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς όλη τη βουλή του Θεού, γιατί έτσι δουλεύω τον Κύριο. Είναι το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, ανδρών και γυναικών. Να μη συστέλλεται, να μη φοβάται, να μη δηλιάζει, να μη διστάζει. Να φανερώσει πάσαν την βουλή του Θεού, γνωρίζοντας ότι όταν φανερώσει πάσαν την βουλή του Θεού θα έρθει φουρτούνα στη ζωή του, κακοπάθεια, αντιρρήσεις, κρίσεις, κατακρίσεις, κατηγόριες. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι έτσι θα είναι ελεύθερος από το αίμα πάντων. Πάσαν την βουλήν του Θεού στην οικογένειά μας. Πάσαν την βουλήν του Θεού στα παιδιά μας. Πάσαν την βουλήν του Θεού στους συναδέλφους μας. Πάσαν την βουλήν του Θεού στην εκκλησία. Πάσαν την βουλήν του Θεού σε κάθε πλησίον σου, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλιώς δεν τον αγαπάς. Έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Γιατί δεν διστάζεις να του φανερώσεις πάσαν την βουλή του Θεού, αν και ξέρεις ότι υπάρχουν αντιδράσεις έντονες, εντονότατες. Και ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι έτσι μόνο δουλεύει τον Κύριο εν πάση ταπεινοφροσύνη και δεν διστάζει γι' αυτό. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να πεις σε μια γυναίκα που έχει βαμμένα τα μαλλιά της δεν πρέπει να τα έχεις γιατί είναι μόνιμη αμαρτία. Δεν μπορείς να της το πεις, διστάζεις. Δεν μπορείς να πεις σε μια κοπέλα που φοράει παντελόνια ότι αυτό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Φοβάσαι. Από μια μεριά λοιπόν υπάρχει ο φόβος του Θεού, από την άλλη μεριά υπάρχει ο φόβος των ανθρώπων. Και πρέπει τώρα ο δουλεύων των Κύριων με τα πάση ταπεινοφροσύνης να εκλέξει. Και ο Απόστολος Παύλος εκλέγει. Δεν συνεστάλλην να σας φανερώσω όλα τα τρία αυτά χρόνια που είμαι ανάμεσά μας, ανάμεσά σας, πάσαν την βουλήν του Θεού. Γι' αυτό προσέχετε, προσέχετε. Και μάλιστα απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους πρεσβύτερους. Εις το Πνεύμα το Άγιον το οποίον σας έθεσε επισκόπους, γιατί πρέπει να επιμελείστε, να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού που απέκτησε με το ίδιο αυτού αίμα ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Διστάζεις, φοβάσαι, αλλά πρέπει. Πρέπει να πει η γυναίκα στον άντρα της: άντρα μου, δεν περπατάς πολύ καλά πνευματικά, έλα να προσευχηθούμε, όχι για να τον ελέγξει, αλλά για να τον βοηθήσει. Έλα να προσευχόμαστε λίγο περισσότερο, έλα να διαβάζουμε μαζί το Λόγο του Θεού. Το ίδιο και ο άντρας στη γυναίκα, το ίδιο οι γονείς στα παιδιά, το ίδιο τα παιδιά στους γονείς. Όχι για κρίση ή κατάκριση, αλλά για ευλογία και για να αποφευχθεί η αποστασία. Γιατί η αποστασία ξεκινάει από μέσα και λίγο-λίγο φαίνεται για απ' έξω. Λίγο-λίγο φαίνεται για απ' έξω.
μέχρι το τέλος που γίνεται καραγκιόζης ο άνθρωπος που αποστάτησε. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θέλουν να παρασύρουν τους μαθητάς, τους αγαθούς μαθητάς του Χριστού πίσω από αυτούς. Να μάθουν να ακολουθούν αυτούς. Ενώ ο Απόστολος Παύλος θέλει κανένας να μην ακολουθεί αυτόν, αλλά όλοι να ακολουθούν τον Χριστό. Δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ιησούν Χριστόν Κύριον συστήνουμε, τους εαυτούς μας δε δούλους. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, αυτός είναι ο χριστιανός, αυτός είναι που δεν περπατάει βήματα αποστασίας, αλλά περπατάει βήματα πίστης και δόξης Θεού. Αυτός είναι που μας λέει μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Και φτάνει τώρα στο κρίσιμο σημείο. Και τώρα αδελφοί, σας αφιερώνω. Να που πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι, αδελφοί μου. Να που πρέπει να είμαστε εμπεπιστευμένοι. Σας αφιερώνω στον Πατέρα Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού. Γιατί στον Πατέρα Θεό είμαστε αφιερωμένοι μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω απολαμβάνουμε το λόγο της χάριτος του Θεού. Γιατί μόνο ο Θεός και ο λόγος της χάριτος του Θεού μπορεί να μας επικοδομεί και να μας δώσει με ασφάλεια και σιγουριά κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Και τελειώνοντας, εξομολογούμενος, λέγει κάτι το οποίο θεωρεί πολύ σοβαρό. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός δεν επεθύμησα. Η επιθυμία του είναι μόνο στα πνευματικά. Η επιθυμία του είναι ο Χριστός. Η επιθυμία του είναι η Βασιλεία του Θεού. Οι επιθυμίες του είναι να δουλεύει τον Κύριο εν πάση ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν, όχι μόνο δεν επιθύμησα αλλά και δεν ζήτησα. Αλλά εγώ εργάζομαι με τα δικά μου χέρια για τον εαυτό μου, αλλά και για να βοηθήσω όσους χρειάζονται. Πολύ σημαντικό, αδελφοί μου αγαπητοί, να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας στις ανάγκες τους. Ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά, γιατί ο Χριστός είπε καλύτερο είναι να δίνεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρά να παίρνεις. Και αφού τα είπε αυτά, γονάτισε με όλους τους αδελφούς, τους αφιέρωσε στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού και τους αποχαιρέτησε. Τώρα δεν τον ξαναδούνε. Τώρα θα ακούνε μόνο τα λόγια του. Θα διαβάζουν τα λόγια του. Όπως και εμείς τώρα. Τον Παύλο δεν τον βλέπουμε, αλλά διαβάζουμε τα λόγια του. Και ξέρουμε ότι τα λόγια του είναι λόγια Θεού. Είναι λόγια Πνεύματος Αγίου. Και ξέρουμε ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να εμπιστευόμαστε, να ελπίζουμε μόνο το Χριστό. Κανένας άνθρωπος, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είναι άξιος λόγου. Και όταν βλέπεις τον άλλον, να τον βλέπεις μόνο για το πώς μπορείς να τον υπηρετήσεις και όχι να τον ακολουθήσεις. Οι άνθρωποι θα μας απογοητεύσουν, θα σε απογοητεύσουν όλοι. Ιδιαίτερα αυτοί τους οποίους θαυμάζεις, ιδιαίτερα αυτοί τους οποίους καμαρώνεις και ιδιαίτερα αυτοί τους οποίους θέλεις να ακολουθήσεις, αυτοί θα σε απογοητεύουν πιο πολύ. Τότε να θυμάσαι, μόνο στο Χριστό να ελπίζεις, μόνο το Χριστό να πιστεύεις,
Μόνο από τον Χριστό να ζητάς. Μόνο τον Χριστό να ακολουθείς. Μόνο τον Χριστό να δοξάζεις. Μόνο ο Χριστός είναι το Α και το Ω για τη δική σου τη ζωή. Αμήν.